Εθνικής Αμερικής, γιατί με τη βοήθεια της τεχνολογίας εκεί θα πάμε τώρα. Και είναι και ξημερώματα στην Κολομβία, παιδιά. Είναι 2 και 20 τα ξημερώματα. Και γι' αυτό τον ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου και ζητάω την ευλογία του από τον επίσκοπο που τον ακούσαμε πριν από λίγη ώρα στο ξεκίνημα της εκπομπής να βγάζει αυτόν τον πύρινο συγκλονιστικό λόγο, ο οποίος όχι απλά μοσχοβολούσε Ελλάδα, όχι απλά μοσχοβολούσε Ορθοδοξία, το λέω και ανατριχιάζω, μα συγκίνησε όλους. Σεβασμιότατε, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στον Focus FM. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα από τη μακρινή Κολομβία. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους στην πατρίδα Ελλάδα. Εύχομαι κάθε καλό παρά Θεού και θέλω πρώτα απ' όλα να είμαι ευγνώμων και να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείχνετε προς εμάς που είμαστε μακριά και είμαστε στην άλλη ήπειρο της γης που είναι Λατινική Αμερική. Είναι όλη η ομογένεια, είναι μια δεύτερη Ελλάδα εκεί έξω και έχετε την Ελλάδα, την πατρίδα μέσα στην καρδιά σας και δεν μπορούμε να μην ασχολούμαστε με την ομογένεια. Είναι σαν να μην ασχολούμαστε με την οικογένειά μας, με το ίδιο μας το σπίτι. Οπωσδήποτε εμείς έχουμε σχέση με την Ελλάδα, αλλά και γενικά με όλους τους Έλληνες, οι οποίοι φυσικά είναι αυτοί που μας κληρονομούν, εμάς μας δίνουν δηλαδή την δυνατότητα να γνωρίσουμε τη σοφία από την χριστιανική πλευρά, αλλά και επιστημονική πλευρά. Δηλαδή, είναι ένας λαός ο οποίος έχει προσφέρει και έχει δώσει φως σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα σήμερα που ο άνθρωπος ψάχνει παραδείγματα, όλοι γενικά όσοι έχουν λογική και όσοι βιώνουν και σκέπτονται τα πράγματα πολλές φορές τραγικά όπως τη ζούμε σήμερα με τον συγχρονισμό, γυρνάμε τα μάτια και κοιτάμε προς την Ελλάδα. Ως αυτό πρέπει να σας το πω σήμερα ότι είμαι πολύ χαρούμενος βέβαια, γι' αυτό έμεινα και παρέμεινα έως αυτή την ώρα και περίμενα, αφού με καλέσατε και είχατε αυτή την ιδιαιτερότητα και την αγάπη να καλέσετε σε εμάς που είμαστε, πιστεύω, περίπου 14-15 ώρες μακριά με αεροπορικό ταξίδι στην Κολομβία. Ήρθαμε κοντά. Και ναι, είμαστε λίγο μακρούσικα, αλλά και κοντά. Όσοι νοσταλγούμε την Ελλάδα, ναι, από τις μακρινές χώρες, όχι μόνο στη Λατινική Αμερική και στην Αυστραλία, διότι μετά που έγινε η ομιλία στην Αθήνα, που με την αγάπη και την καρδιά μίλησα για την πατρίδα Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι έχω λάβει μηνύματα από διάφορα μέρη του κόσμου, από Έλληνες δηλαδή που βρίσκονται μακριά και όπως εμείς νοσταλγούν αυτό το κομμάτι της γης, αλλά ιδιαίτερα που δεν έχει σύνορα. Ξέρετε γιατί έχετε λάβει αυτά τα μηνύματα? Γιατί έχουμε ανάγκη οι Έλληνες, είτε ζούμε στην Ελλάδα, είτε ζούμε μακριά έξω από την Ελλάδα, και εδώ οι ακροατές που έχουμε στον Focus FM είναι κυριολεκτικά από παντού, από όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή μας ακούνε και στη Λατινική Αμερική και στην Βόρεια Αμερική και στην Αφρική και στην Ευρώπη, σε πολλές χώρες, και στην Ασία. Γενικότερα παντού υπάρχουν Έλληνες, παντού, και στην Αυστραλία εννοείται. Έχουμε ανάγκη από τους ρασοφόρους να μιλάνε για Ελλάδα. Γι' αυτό σας κάλεσαν και έχετε πάρει όλα αυτά τα μηνύματα και τα μπράβο και τα εύγε. Που δεν το κάνατε, εσείς δεν μιλήσατε για να πάρετε ούτε μπράβο ούτε έβγε. Το κατάλαβα ότι ήταν ένας πύρινος λόγος ο οποίος έβγαινε από την ψυχή σας. Και ειδικά τα λόγια σας ότι εγώ, ένας Ινδιάνος με σχισμένα μάτια, κοιτάω στην Ελλάδα, μας έκανε να σκεφτούμε ότι πραγματικά ένας Ινδιάνος με σχισμένα μάτια, όπως είπατε, που είναι επίσκοπος στην μακρινή Κολομβία, που κατάγεστε από την Κολομβία, αν δεν κάνω λάθος, στην Κολομβία γεννηθήκατε, Σεβασμιότατε, έτσι? Βεβαίως, εγώ είμαι Κολομβιανός, ναι. Απλά άρχισα να ψάξω την Ορθοδοξία από 9-10 ετών παιδί, εκεί 10-11, τυχαία είδα στην τηλεόραση, ναι, τότε ασπρομαύρη τηλεόραση, διότι ήταν οι αρχές εδώ που είχαν φτάσει οι πρώτες τηλεοράσεις εδώ, και δείξανε τους προέδρους που είχαν επισκεφτεί την Κολομβία. Και μέσα σε αυτούς ήταν ο Μακάριος, ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ναι, ο οποίος ήρθε εδώ και τον είδα. Και ρώτησα ποιον πρόκειται και μου είπαν ότι είναι ένας Ορθόδοξος αρχιερέας. Και από εκεί άρχισε η δική μου πορεία, μετά που ένας Αγγλικανός
γεραίας μου είπε, άκου να σου πω, εμείς είμαστε παρακλάδια, δηλαδή Ρωμακατολικοί και οι Αγγλικανοί, και μου λέει, αν θέλει να είσαι σωστός χριστιανός, να ψάξεις να γίνεις Ορθόδοξος, μάλιστα θυμάμαι μου είπε να γίνεις Έλληνας Ορθόδοξος. Και από εκεί άρχισε η δική μου πορεία. 9 χρονών τώρα. Πέρασαν τα χρόνια. 9 χρονών. 9 χρονών. 10, 10, 11. Μικρό παιδί ήμουν πάντως. Πώς σας λέγανε, το όνομά σας, μικρό, το όνομά σας ποιο ήτανε? Λουίς Αντώνιο Τόρες Εσκιβέλ. Λουίς Αντώνιο Τόρες Εσκιβέλ. Μάλιστα. Ολόκληρο σιδερόδρομο. Ναι, δεν πειράζει. 9 λοιπόν χρονών ο Λουίς Αντώνιο ξεκινάει την αναζήτησή του και μάλιστα ένας Αγγλικανός σας είπε ότι αν θες να γίνεις χριστιανός ορθόδοξος, πραγματικός αν θες να γίνεις χριστιανός, γίνει ορθόδοξος, Έλληνας ορθόδοξος, έτσι. Ναι, και να σας πω παραπάνω, είναι αυτό που είπε ένας καθηγητής, ένας δυτικός θεολόγος που έγινε ορθόδοξος. Όταν μπήκε μέσα στην Ορθοδοξία, λέγει, εγώ στην Ρωμαιοκατολική Εκκλησία εγνώρισα το Θεό. Αλλά όταν έγινα Ορθόδοξος, έγινα αληθινά χριστιανός. Μάλιστα. Δηλαδή, η πορεία των Ελλήνων, οι Έλληνες πατέρες, οι προεγόνες σας, όσοι μας διδάξανε την Ορθοδοξία και διδάξανε το χριστιανισμό, είναι αυτό που είπα εκεί κάτω, στην Αθήνα. Είναι πολύ απλό το θέμα. Ιεροσόλυμα είναι Αγία Πόλη, αλλά το κέντρο της Ορθοδοξίας είναι η Ελλάδα. Και το δεύτερο που πρέπει να καταλάβει ο κάθε Έλληνας είναι ότι ο Χριστός ναι μεν γεννήθηκε Εβραίος, αλλά η αλήθεια είναι όμως ότι παραδίδεται, ερμηνεύεται, περιγράφεται και διδάσκεται σε όλο τον κόσμο, σε όλη την ανθρωπότητα με ελληνικούς τρόπους, με ελληνικούς όρους, με ελληνική ιστορία και ελληνική θεολογία. Και πέρα από αυτά όμως, να μην ξεχνά ο κάθε Έλληνας ότι η Ελλάδα και ο ελληνισμός έδωσε τις ρίσεις της κάθε επιστήμης. Δηλαδή, όταν εμείς περιοδεύουμε την επιστήμη, όποια και να είναι, θα βρούμε πάντα ελληνικές ρίσεις και ελληνική ιστορία. Και το τρίτο που πρέπει να καταλάβει ο κάθε άνθρωπος είναι ότι αυτή η Ελλάδα για την οποία ομιλούμε εμείς δεν είναι αυτή που περιορίζεται σε ένα χάρτη, διότι ένα χάρτη δεν μας λέει τίποτα. Σύνορα με μια άλλη χώρα, με άλλες χώρες εκεί, αλλά η Ελλάδα για την οποία εμείς ομιλούμε είναι η Ελλάδα αυτή που φυσικά παρέδωσε στον κόσμο το φως του πολιτισμού, της δημοκρατίας, της πίστης. Τα πάντα έχουν ελληνικές ρίσες. Και αυτό δεν είναι εθνικισμός. Μην το περδεύουμε με εθνικισμός. Όταν εμείς λέμε ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, είναι ακριβώς με αυτή την έννοια. Δηλαδή ότι η Ελλάδα αυτή είναι η χώρα η οποία ο λαός, θα έλεγα όχι η χώρα, ο λαός, διότι είναι και Κύπρο. Βέβαια. Αλλά είναι και οι Έλληνες που είναι στην διασπορά. Εγώ σας δίνω ένα απλό παράδειγμα. Εδώ έχω μια μαρτυρία. Ναι. Ένας Τάσος Αφεντουλίδης, ο οποίος ήρθε εδώ με τίποτα. Καρποφόρησε, έκτισε μια εκκλησία στο Σαν Κριστόβα. Άλλο παράδειγμα, ένα συγχωρεμένος Στέλιος Καλφαγιάννης από Λέσβου, από Μυτιλίνη. Ναι, ναι. Ήρθε στην χώρα Βενεσουέλας, κοιμότανε σε ένα παγκάκι. Μετά πήγε σε οικοδομή και εκεί κοιμότανε. Αγόρασε σιγά σιγά ένα πουκάμισο, το πούλησε, μετά σιγά σιγά δημιούργησε και έκανε ένα, παραδείγματος χάρη, ένα μεγάλο μαγαζί. Μεγάλο μαγαζί, ρουχάλικο και τα πάντα. Αυτός ο άνθρωπος με την εργασία του έδωσε δουλειά σε πολλούς ανθρώπους. Ή δίνει δουλειά ακόμα, διότι τα παιδιά συνεχίσουν το έργο του. Και παραπάνω έκτισε και ένα γεροκομείο στην πόλη Σαντα Βάρβαρα δε Σούλια, Βενεζουέλας, και έκτισε και σχολείο μαζί με τον αδελφό του, με τον Γιώργο, κάτω στη Μυτιλίνη. Όπως, τι να σας πω, ένας Παπαμανώλης από Κρήτη, ο οποίος ήρθε και έκτισε ναούς παντού. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε, όταν εγώ ανοίγω την Αγία Γραφή, το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι άλλο να το διαβάσω ισπανικά, άλλο να το διαβάσω ελληνικά, που είναι το πρωτότυπο, που με φέρνει κοντά στην αληθινή και πραγματικότητα ζωή της πρωτοχριστιανικής εκκλησίας. Αυτό εννοούμε, δηλαδή το μεγαλείο της Ελλάδος, έτσι, που δεν πρέπει να παραβλέπουν ούτε ο σημερινός Έλληνας, αλλά ούτε ο σημερινός άνθρωπος. Γιατί αυτός που μας είπε, ναι,
Ναι, ναι, παρακαλώ. Ολοκληρώστε να σας κάνω μια ερώτηση, εγώ, ναι, ολοκληρώστε. Ναι, να σας πω, και όταν, επειδή έχουμε υπαρσιακά συζητήματα εδώ ιδιαίτερα και θέλουμε υπαρσιακές απαντήσεις, να μην πάμε και τόσο μακριά, να πάμε στον Σοκράτη, γνωστής αυτόν, δηλαδή να γνωρίσεις πρώτα τον εαυτό σου, έτσι, για να μπορεί να γνωρίσεις τον κόσμο όλον. Διότι αν δεν γνωρίσεις τον εαυτό σου και όλα αυτά ξεκινάνε, κάθε φορά που το σκεφτόμαι ξεκινάνε από αυτόν, από αυτό το πολιτισμό, από αυτό το λαό που ονομάζεται ελληνικός πολιτισμός και ονομάζεται ελληνική πατρίδα. Εγώ προσωπικά πρέπει να προχωρήσω λέγοντας έναν μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Μακεδόνες. Διότι ιδιαίτερα έχω μακεδονικές ρίσες, ναι, όσον αφορά για τις σπουδές μου, αχα, όταν ο Σεβασμιότατος Αθηναγόρας, ένας Έλληνας που είναι Μετροπολίτης Μεξικού, μας άνοιξε τις πόρτες, μας έφερε επάνω στη Μακεδονία να μάθουμε τα ελληνικά. Πήγαμε Κυλκής, μετά στην Θεολογική Σχολή, μετά Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οπωσδήποτε και με το βάπτισμα που γεννήθηκα εγώ για δεύτερη φορά σε ένα μοναστέρι ονομασμένο Άγιο Διονύσιος εν Όλυμπο, από τα χέρια του πρωίν Αγαθονίκου, αλλά και σήμερα ο Μετροπολίτης και αυτή ιδιαίτερα η Μετρόπολη με κρατάνε σαν δικά τους, σαν δικά του παιδί, δηλαδή σαν να είμαι παιδί τους όταν πηγαίνω Κατερίνη και αισθάνομαι αυτή την αγκαλιά. Αλλά ιδιαίτερα επίσης να πω έναν μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε παππού και σε κάθε γιαγιά. Διότι στο Πανεπιστήμιο πολλά θεωρητικά διάβασα με εξαιρετικούς καθηγητές, αλλά πρέπει να πω ότι η καλύτερη θεολογία τα έχω βιώσει εγώ με τον παππού και με την γιαγιά. Η γιαγιά Καλλιόπη, η Δήμητρα, η Δέσποινα, η Εσμαρό, η Εκατερίνη, αυτοί με διδάξανε εμένα, κάθε παππούς και κάθε γιαγιά. Διδάξανε να έχω αυτή την αγάπη για εκείνη την Ελλάδα η οποία έχει φιλοτιμιά και δεν πρέπει να ξεχνά ποτέ από πού προέρχεται για να ξέρει πού είναι και προς τα πού πηγαίνει. Είναι πολύ σημαντικό. Πραγματικά έχει αγαλιάσει η ψυχή μου ακούγοντάς σας, Σεβασμιότατε, ακούγοντας το λόγο σας αυτό. Και το ερώτημά μου είναι ένα, γιατί θέλουνε, ποιοι θέλουνε και γιατί θέλουνε να μας κάνουν να ξεχάσουμε το μεγαλείο του τι σημαίνει να είσαι Έλληνας. Τι πιστεύετε? Ακούστε, είναι επιρροές που υπάρχουν, εξωτερικές επιρροές. Ο συγχρονισμός προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας απομακρύνει από την δική μας ταυτότητα. Ωφελεί όμως να ξέρει κάθε Έλληνας ότι ναι μεν στα σχολεία παραδίδουν γνώσεις στα παιδιά, ο ελληνισμός κληρονομείται ιδιαίτερα στα σπίτια και οικογενειακά. Δηλαδή, αν ο πατέρας και η μάνα δεν κληρονομούν στα παιδιά τους την πίστη, τον πολιτισμό και τι σημαίνει να κρατάς στα χέρια σου μία σημαία με άσπρες και βλές γραμμές και με άσπρο σταυρό, τότε θα χαθεί η Ελλάδα. Και το κακό είναι ότι αν χάνεται η Ελλάδα, χανόμαστε κι εμείς. Διότι εγώ να σας πω κάτι, ο Δεσπότης ο Αθηναγόρας μας έστειλε και με την αγκαλιά της εσωτερική Ιεροποστολή Μακένζικη εκεί στην Θεσσαλονίκη, μας αγκάλιασαν αυτούς τους δύο που έστειλε για να φέρουμε την Ορθοδοξία στις χώρες μας, διότι δεν είχαμε παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γι' αυτό και εγώ, παρά ό,τι ξεκίνησα, ακούστε καλά, στα 10-11 ετών, κάπου εκεί, 9-10, διότι θυμάμαι ήμουν 10 ετών, κάπου εκεί, μου το λέει και η μάνα μου. Παρά ό,τι ξεκίνησα τότε, εγώ βρήκα την Ορθοδοξία στα 20 ετών. Έπρεπε να ψάξετε πολύ. Και χτυπώντας την πόρτα. Βέβαια, ψάξατε πολύ. Βέβαια. Ψάξαμε, αλλά να σας πω κάτι. Όταν διάβαζα και μελέτησα, ας πούμε, και είχα μεγαλώσει, διότι τέλειωσα εγώ εδώ διάφορες σπουδές και διάφορες εργασίες, κατάλαβα ότι όλα είναι στα ελληνικά, αδελφέ. Γι' αυτό και ωφελεί να μην κληρονομήσει, ο πατέρας και η μάνα να μην κληρονομήσουν ένα χάρτη στο παιδί του, αλλά να κληρονομήσουν μια πατρίδα. Μια πατρίδα που σημαίνει Ορθοδοξία και Ελληνισμός σώματος και ψυχής. Αυτά πρέπει να τα παραδώσουν στα παιδιά. Αν δεν μπορεί να το κάνει το σχολείο, γιατί υποχρεωτικά, γενικά, οι διεθνές
γραμμές και οργανώσεις αναγκάσουν σήμερα να σβήσουν τις χριστιανικές ρίζες, γενικά όλη η Ευρώπη και σε άλλα μέρη προσπαθούν να σβήσουν τον πολιτισμό που έγινε εδώ στην δική μας χώρα, που μας κατάκτησαν οι Ισπανοί. Εγώ πάντα το λέω, οι Ισπανοί μας κατάκτησαν, οι Έλληνες μας πλούτησαν και μας πλουτίσατε. Δηλαδή, αν δεν το καταφέρει το σχολείο, που δίνει ορισμένες αρχές τέλος πάντων, αλλά πιο πολύ οι γνώσεις, πρέπει να το κάνει η οικογένεια, και η Εκκλησία. Και η Εκκλησία και η οικογένεια. Και οι δύο θεσμοί που μου αναφέρατε, και η οικογένεια και η Εκκλησία, πλήττονται βάναυσα τα τελευταία χρόνια, σεβασμιότατε. Και η οικογένεια πλήττεται, το πρότυπο της οικογένειας πλήττεται με διάφορους τρόπους, μέσα από τα social media, μέσα από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και την ατζέντα την οποία προάγει η νέα τάξη πραγμάτων. Και σαφώς πλήττεται και η Εκκλησία, η οποία η ηγεσία της Εκκλησίας στην Ελλάδα, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά οφείλω να το πω, η ηγεσία της Εκκλησίας στην Ελλάδα, στους λόγους που απευθύνει στο Πείμνιο, δεν θυμίζει σε τίποτα ο λόγος που ακούγεται από τα χείλη αρχιερέων, τον λόγο τον δικό σας που τόση ώρα σας ακούμε μεγάλη προσοχή. Πλήττεται και η Εκκλησία, ο οίκος του Θεού, πλήττεται και η οικογένεια. Χρειάζεται οπωσδήποτε μεγάλη προσοχή. Πιστεύω ότι η Εκκλησία ασκεί έναν ρόλο πολύ σημαντικό σήμερα. Δηλαδή, και όταν λέω η Εκκλησία, είναι η καρδιά μιας κοινωνίας, όπως και η οικογένεια είναι η αρχή της ελληνικής κοινωνίας. Εγώ δεν μπλέκομαι πολιτικά, να σας πω την αλήθεια, ούτε κρίνω δεξιά ούτε αριστερά, ναι. Διότι για μένα προσωπικά, εγώ που είμαι από τα μέρη όπου ξεκίνησε τα τελευταία αυτή η λεγόμενη θεολογία της απελευθερώσης και όλα αυτά τα ιδεολογικές προσπάθειες να απελευθερώσουν τον άνθρωπο. Εγώ πιστεύω ότι μόνο η Ορθοδοξία μπορεί να φέρει έναν καλύτερο κόσμο. Και θα σας πω γιατί. Ναι. Γιατί το θέμα δεν είναι ποιος κυβερνά σύμφωνα με το κόλμα, με την ιδεολογία. Είναι ποιος κυβερνά σύμφωνα με τον αληθινό άνθρωπο. Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γεμάτος εγωισμό και είναι γεμάτος από αλαζονία ή θέλει να κλέψει ή θέλει να δολοφονήσει ή δεν κοιτάει τους άλλους παρά μόνο τα δικά του συμφέροντα, θα πάει να κυβερνήσει και από όποιο κόμμα και να είναι δεν θα διαφερθεί ποτέ για τον αδελφό του, για τον πλησιόν του. Ναι. Ενώ η Ορθοδοξία, όταν μιλάμε για την Ορθοδοξία, μιλάμε για Ορθοπραξία. Όταν η Ορθοδοξία με φέρνει εμένα σε μετάνοια, να γνωρίσω ότι είμαι άνθρωπος που είμαι αδύναμος, να μην κοιτάω την αδυναμία των άλλων, αλλά την δική μου αδυναμία, και να μπορέσω να κάνω την δική μου μετάνοια αληθινά, ειλικρινά, και να κάνω μία κάθαρση στην δική μου ζωή και να κάνω μία κένωση βγάλλοντας από μέσα μου κάθε φιλοδοξία, κάθε κακό, τότε όποιος και να είναι, αν είναι αληθινά χριστιανός στην καρδιά του, μπορεί να κυβερνήσει σωστά ή να φτάσει σε όποια θέση και να είναι. Εγώ δεν κρίνω τους πολιτικούς. Και δεν, να σας πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει να κρίνω αυτούς. Πιστεύω όμως και οφείλω να πω ότι πρέπει οπωσδήποτε η οικογένεια και η εκκλησία, και αναφέρομαι στην ιεραρχία, να είμαστε κοντά στα τέγνα, ώστε να κληρονομήσει το παιδί αυτά που πρέπει να πάρει από την οικογένεια και από την εκκλησία. Και όταν εμείς λέμε, σας λέω γιατί να πρέπει να το κάνουν και γιατί πρέπει να φροντίσουν να είναι Έλληνες τα παιδιά τους. Όχι να αφήσουν τα παιδιά τους στα χέρια ξένων πραγμάτων που έχουν επιρροές μεγάλες σήμερα για το διαδίκτυο και με τον συγχρονισμό και ούτω καταξής και με την ατζέντα, την παγκόσμια ατζέντα η οποία εσβήνει τώρα κάθε ταυτότητα. Δυστυχώς και μάλιστα θα έλεγα ότι προσπαθεί να τάψει τον άνθρωπο που έχει μία ιδιαίτερη ρίσα με την δική τους πατρίδα. Αλλά όταν αναφέρομαι για την Ελλάδα, που είναι η χώρα η οποία έχει φωτίσει όλο τον κόσμο, οπωσδήποτε πρέπει να πω ότι οπωσδήποτε ο πατέρας και η μάνα και οι γερείς, όλη η ιεραρχία, δηλαδή όλοι εμείς, πρέπει να κοιτάμε προς τα παιδιά. Και δεν κρίνω κανέναν γερέα και αρχιερέα, διότι πιστεύω ότι κάνουν ένα έργο και οφελούν να πω ότι εμένα προσωπικά με δίδαξαν και με πρόσφεραν πάρα πολύ. Πάρα πολλά, συγγνώμη, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε να μάθουν τα παιδιά αυτά και να ξέρουν ότι εμείς οι ξένοι, όσοι είμαστε μακριά, νοσταλγούμε αυτή την Ελλάδα.
Και ξέρετε, να σας πω κάτι άλλο. Να μην είναι ανάγκη το παιδί των Ελλήνων αύριο να γυρίσει πίσω για να πληρώσει, για να μάθει αυτά που έπρεπε να έχει κληρονομήσει. Προσέξτε καλά. Και τα λέω και στους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό. Παιδιά, διδάξτε τα ελληνικά στα παιδιά σας. Για να μην πληρώσουν αύριο αυτά που τους ανήκει. Να μην πάνε να προσπαθήσουν αύριο να ξαναπάρουν αυτά που χάσανε από την ώρα που δεν δώσαμε ή δεν κληρονομήσαμε σωστά τον ελληνισμό και την ορθοδοξία στα δικά μας παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ αναγκαίο σε μια κοινωνία σαν την ελληνική κοινωνία. Διότι εμείς ερχόμαστε πίσω από εσάς και σας το λέω, όσοι είστε Μακεδόνες και όσοι μας ακούτε, προσέστε καλά Έλληνες. Εμείς κοιτάμε προς την Ελλάδα. Το παράδειγμά σας παρακολουθούμε. Μην κοιτάτε ότι είμαι εγώ ένας ιερός τώρα επίσκοπος. Εντάξει, πίσω μου εδώ η Εκκλησία της Κολομπίας 80%, λίγο παραπάνω από 80% είναι νέοι. Και εδώ έχω παιδιά που δεν έχουν πατήσει η Ελλάδα και μαθαίνουν ελληνικά. Και με κάνει εντύπωση ότι πολλές φορές συναντώ ελληνικές οικογένειες στην διασπορά και τα παιδιά τους δεν ομιλούν ελληνικά. Προς Θεού, στόμην καλός. Είναι η ώρα να δώσουμε σημασία σε αυτές τις αρχές και σε αυτή την κληρονομιά για την οποία οι Έλληνες είναι το καλύτερο παράδειγμα. Να γίνουμε ορθόδοξοι στην Αντέξανε. Πράξη. Να γίνουμε ορθόδοξοι στην πράξη, πατέρα μου. Αυτό που λέει και ο φίλος ο Αριστοτέλης. Βεβαίως. Στην πράξη, όχι στη θεωρία. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όχι μόνο. Πρέπει να κοιτάμε τα παραδείγματα του παρελθόν. Διότι όποιος δεν ξέρει από πού προέρχεται, δεν ξέρει πού είναι και δεν ξέρει πού πηγαίνει. Και παραπάνω να σας πω, όταν εμείς διαβάσουμε ή λέμε στα κόκκαλα ευγαλμένοι των Ελλήνων τα γερά. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα είναι γερά γιατί η Ελλάδα έδωσε ιερότητα σε όλη την ανθρωπότητα. Διότι και ακόμα και η επιστήμη είναι ένα ιερό πράγμα. Έχει μια ουσιαστική, αξιότερη και αγιότατη ουσία. Χριστιανοσύνη, όχι ως θεωρία, ως πράξη της αγάπης. Που μας διδάσκει να αγαπάμε τον πλησιόν. Αυτή η πίστη, η ορθόδοξη, που ορισμένοι προσπαθούν να παραβλέψουν στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, ορισμένοι προσπαθούν να την εσβήσουν, αυτή η πίστη είναι αυτή που κράτησε τους Έλληνες επί την τουρκοκρατία. Από στην ώρα που δοκιμασότανε ο ελληνικός λαός, δοκιμασότανε από τους Γερμανούς και εκεί ήταν η ορθόδοξη πίστη. Στην ώρα που ήρθαν οι Ιταλοί και είπα ότι όχι, εκεί ήταν. Στην ώρα που η Κύπρο ζούσε δύσκολες στιγμές, όταν έγινε εισβολή στη δική του γη, εκεί η πίστη τους κράτησε. Η γιαγιά που έφυγε από το Πόντο δεν ήρθε στην Ελλάδα. Έτσι. Με μια εικόνα, αυτή η πόντια γιαγιά, αυτός ο πόντιος παππούς, με μια εικόνα για να ξεκινήσει από μηδέν. Και όχι, δεν κάθισε ο αυτός ο παππούς και αρχίζει η γιαγιά να κλαίει τη μοίρα της. Αλλά τι έκανε αυτή? Ξεκινήσανε από μηδέν και καρποφορήσανε και καταφέρανε να ξαναγυρίσουν σε μια σωστή και καλή ζωή. Αυτή η πίστη είναι μεγάλη δύναμη και δίνει δύναμη στον άνθρωπο. Αυτή η ορθοδοξία η οποία γίνεται ορθοπραξία, η οποία μπορεί να αλλάξει. Εγώ ήμουν πολύ επαναστάτης όταν ήμουν μικρός και ιδεολογικά ήμουν πολύ αριστερός. Μετά κατάλαβα ότι δεν υπάρχει καμία μεγαλύτερη επανάσταση, όπως το είπε κάποτε ο Φιδελ Κάστρο, έλεγε ο Φιδελ Κάστρο σε μια ομιλία που έκανε στην Αβάνα της Κούβας. Ο μεγαλύτερος πόλεμος του ανθρώπου είναι με τον εαυτό του. Και για να μπορεί ο άνθρωπος να πολεμήσει τον εαυτό του, να ελέγχει τον εαυτό του, να μην γίνεται ο άνθρωπος λύκο για τον άνθρωπο, αυτό μόνο η ορθοδοξία το καταφέρνει. Και δεν θέλω να πω η χριστιανοσύνη, η ορθοδοξία, διότι η ορθοδοξία είναι αυτή που σήμερα ομιλεί. Και ιδιαίτερα σας το λέω εγώ που μένω σε έναν χώρο που περισσότερη πλειοψηφία είναι Ρωμακατολική και είναι και Προτεστάντες και από άλλα. Η Ορθοδοξία ομιλεί για μετάνοια, για κάθαρση, για κένωση. Να μην έχουμε περηφάνεια. Να μην αισθανόμαστε ότι είμαστε κάτι άλλο και μεγαλύτερο από τους άλλους. Α, και παραπάνω. Να μην λέτε σήμερα ότι δεν έχετε σχέση οι Έλληνες με το παρελθόν. Εγώ πήγα στην αγορά. Εκεί που γινόταν οι μεγάλες ομιλίες, δεν βρήκα πια ομιλίες. Αλλά το βρήκα με την γιαγιά και με τον παππού στο χωριό, σε έναν καφενείο, όπου κάθονται οι Έλληνες και λένε τα διάφορα. Εκεί γίνεται η μεγαλύτερη συζήτηση σε κάθε καφενείο, σε κάθε χωριό, εκεί.
γίνεται σημερινός άνθρωπος, ο σημερινός Έλληνας, να έχει σχέση με τον Έλληνα του παρελθόν. Δεν σταματά ο Έλληνα να το φιλοσοφεί, όπως και δεν σταματά το θεολογεί, και το μαθαίνουμε από το παράδειγμα του παππού και της γιαγιάς. Η νεολαία ωφελεί να εκτιμά και αυτά, αλλά και ωφελεί και η οικογένεια να φέρει το παιδί να καταλάβει αυτές τις θυσίες που έκανε οι προεγόνες σας. Που όλη, σε όλη την ιστορία, σε όλη την ιστορία, το κλιμασμένος λαός, παρά τα αυτά όμως, δεν κατεβάσανε ποτέ την σημαία και την έχουν πάντα επάνω, επάνω, σε δύσκολες συνθήκες. Ξέρετε τι με δίδαξαν οι παλιοί οι Έλληνες και προηγώνες σας, ότι κάθε δυσκολία είναι μια ευκαιρία, ότι δεν πρέπει να κατεβάσουμε ποτέ την σημαία. Ακριβώς. Και το δεύτερο που έχω μάθει, αν δεν κάνω λάθος, είσαστε στην Θεσσαλονίκη, δεν είναι? Σωστά, σωστά, σεβασμιότατε. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε. Α, επιτρέψε με τότε να πω, γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύμφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρη, γεια σου και Καλαμαριά. Λοιπόν, οι Μακεδόνες και οι Μακεδόνες μέσα στην Ελλάδα έχουν προσφέρει πολλοί στον κόσμο από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πριν και μετά. Και είναι το παράδειγμα, γιατί εκεί βρίσκομαι γύρω από Κατερίνη και λίγο έξω από Θεσσαλονίκη, θα βρούμε τους Έλληνες που φύγανε από Μικρά Ασία και πάλι κάνανε και βγάλανε ρίσεις στην ελληνική πατρίδα και προσφέρουν σήμερα αυτό το παράδειγμα. Πρέπει να παρακολουθήσουμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν αγαπάμε την Ελλάδα. Θερμά, μέσα από την καρδιά μου θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά τα οποία μας είπατε σε αυτή την επικοινωνία που είχαμε με τη μακρινή Κολομβία, και να σας πω ότι μπορεί να μην έχουμε τους ίδιους προγόνους, αλλά με τα λόγια σας τιμάτε τους προγόνους των Ελλήνων πολύ περισσότερο από ότι τιμάνε οι Έλληνες τους προγόνους τους. Και θα ήθελα, επειδή με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, δυστυχώς είναι αδυσόπιτος ο ραδιοφωνικός ο χρόνος, κάποια στιγμή στο μέλλον να ξανακάνουμε μια επικοινωνία, γιατί τα μηνύματα τα οποία έχουν κατακλείσει αυτή τη στιγμή τον Focus FM, το ραδιόφωνο μας, είναι πάρα πολλά. Και χαίρεται ο κόσμος να ακούει τέτοιο λόγο από επισκόπους οι οποίοι έχουν μέσα τους Ελλάδα. Και δεν λέω ότι δεν έχουν οι επίσκοποι Ελλάδα, αλλά να μιλάνε για την Ελλάδα. Εσείς μιλάτε για την Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι έχετε σχιστά μάτια και είστε Ινδιάνος, έτσι. Ναι, 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 αλλά να σας πω κάτι όμως, ναι. Να ξέρετε το εξής. Πολλοί Έλληνες δεν είναι ότι δεν κάνουν τίποτα. Ναι. Οι ιεράρχες, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι. Απλά για σας είναι συντηρησμένο το γεγονός ότι ζείτε μέσα στην Ελλάδα. Ναι. Όσοι είμαστε έξω από την Ελλάδα ή μένουμε μακριά από την Ελλάδα, καταλαβαίνουμε καλύτερα, θα έλεγα εγώ, ή βλέπουμε καλύτερα αυτή την κληρονομιά των Ελλήνων και αυτή την αξία που αλήθεια. Έχει η ελληνική πατρίδα. Αυτό που αλήθεια. Πάντα, για να μην σας κουράσω κι εγώ, θέλω να σας πω ότι αυτό, να κάνω μια αίτηση στις ελληνικές οικογένειες. Ναι. Παιδιά, κληρονομήστε στα παιδιά σας, όπως σας είπα, όχι ένα χαρτί, αλλά μια πατρίδα που είναι Ορθοδοξία και ελληνισμός μας. Να κληρονομήσετε όχι μια θρησκευτική διδασκαλία, αλλά μια Ορθοδοξία που είναι Ορθοπραξία. Να βοηθάτε τα παιδιά σας να εκτιμούν αυτό που σημαίνει ο ελληνισμός, που πολλοί προσπαθούμε να το μάθουμε, να το βιώνουμε, να βιώνουμε την Ορθοδοξία, να βιώνουμε και την ελληνική ύπαρξη και ιστορία, και να το εκτιμάτε, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να συνεχίσουν αυτό το δρόμο, και το δεύτερο, να μην γυρίσουν αύριο πάλι στο επαναλαμβάνω, για να πληρώσουν, για να ξαναμάθουν έτσι. Αυτά που δωρεάν τους έδωσε η ζωή. Σεβασμιότατε, εγώ θα σας υποσχεθώ ένα πράγμα. Ότι αυτή την κουβέντα που κάναμε σήμερα και αυτό το ξενύχτη που κάνατε για χάρη μας σήμερα για να σας ακούσουμε εδώ στην Μακεδονία, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο που υπάρχουν Έλληνες, αυτή την κουβέντα που κάναμε, σας υπόσχομαι, επειδή θα την ανεβάσουμε και μεμονωμένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα την ακούσουν πάρα πολλά παιδάκια σήμερα που μπορεί τώρα να είναι στο σχολείο, αλλά όταν γυρίσουν από το σχολείο, οι γονείς τους θα πάρουν αυτό το ηχητικό, αυτή την επικοινωνία που είχαμε εσείς από τη μακρινή Κολομβία και εμείς εδώ από την καρδιά, από την πρωτεύουσα της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, και θα την ακούσουν πολλά Ελληνόπουλα. Και νομίζω ότι για σήμερα τουλάχιστον μπορώ να χαίρομαι ότι ο στόχος επετεύχθη. Στην πρώτη αυτή επικοινωνία που κάναμε. Και αφήνω ανοιχτή την πόρτα, αν θέλετε και εσείς να την ξαναδιαβείτε, του Focus FM για να σας ξανακούσουμε στο μέλλον.
με τη χάρη του Θεού και όλα παρά Θεού, και εύχομαι σε όλους τους αδελφούς ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε όλους τους γερείς, σε όλους τους καθηγητές και δασκάλους, σε όλους τους Έλληνες, απανταχού τη γης, κάθε παραθεομολογία και κάθε καλό, και ο Θεός να σας προστατέψει, να προστατέψει τον ελληνισμό, να προστατέψει και την ελληνική πατρίδα και να προστατέψει κάθε εργασία που κάνετε. Αμήν. Να είσαστε καλά και ένα ευγνώμονος, θα σας πω, έναν μεγάλο ευχαριστώ από μακρινή Κολομβία για ό,τι κάνατε για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς, πατέρα μου, να είστε καλά. Καλημέρα. Focus 103,6.